Απολογούμε για την χρειά τη συμφωνία. Ένα φορμαριστή όμω, μέχρι αύριο να είσαι φορμαρισμένο. Ένα μαλαβή και το ματσάκι, όντω περιποιημένο για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έτσι για να μην σε καθυστερώ, πώ θα βλέπετε τα πράγματα παραμονέ του Ντέρπι στο Γασιμπί και αν υπάρχει κανένα νεότερο έτσι στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Άκουσα και τον κύριο Μπρούντζο προηγουμένω που τα έλεγε. Πάνω κάτω νομίζω συμφωνούμε. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που πάντα προσφέρουν συγκινήσεις, ειδικά στους μεταξύ τους αγώνες. Έχουμε ζήσει και εμείς μεγάλες στιγμές στο RCB, είτε με αντιπάλους κυπριακές, είτε με αντιπάλους ξένες ομάδες. Και ελπιστούμε ότι αύριο η ομάδα μας θα παρουσιαστεί καλή, καλύτερη σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, διεκδικητική, αποτελεσματική και με το πάθος που διακρίνει πάντα τους ποδοσφαιριστές μας, προκειμένου να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και να μας δώσει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο, για τον 4 του κυπέλου. Αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνείς πάνω κάτω με τον Χαράλα με τον Μπρούντζο. Πονηρό αυτό το 0-0 σε τέτοιου είδους αγώνες με τέτοιες αντιπάλους ομάδες. Δεν φαίνεται να ικανοποιεί κανένα για τους ευνόητους λόγους. Ένα γκολ πιθανόν να είναι αρκετό για εσάς, πιθανόν να είναι για το ΑΠΟΕΛ. Άρα από την αρχή ουσιαστικά ξεκινά ένα νέο ντέρπι. Απλά πράγματα. Ναι, πάντα το 0-0 είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ούτε ικανοποιεί κανένα, αλλά ούτε δυσαρεστεί κανένα στον αγώνα. Υπό την έννοια του ότι πάνω στο επαναληπτικό εμείς ουσιαστικά βολευόμενοι με δύο αποτελέσματα, με δύο σύνολα αποτελεσμάτων και με νίκη και με ισοπαλία με τέρματα. Από την άλλη το ΑΠΟΕΛ θα επέζει στην έδρα του, θα έχει τον κόσμο του, άρα το ένα ίσως να αντισταθμίζει με το άλλο. Ελπιστούμε όμως ότι και ο δικός μας κόσμος, ο οποίος θα βρεθεί στο γήπεδο, τουλάχιστον αυτά είναι τα μηνύματα που έχουμε από την πρώτη. Πόσο κόσμο πάνω κάτω περιμένετε, Μαρίνο? Έχουν διατεθεί σχεδόν 1000 εισιτήρια μέχρι το απόγευμα νωρίς που είχαμε μιλήσει με τα σημεία προπόληση στις διάφορες πόλεις. Άρα ελπιστούμε ότι θα έχουμε αρκετό κόσμο στο RCB αύριο, ίσως τον περισσότερο που είχαμε φέτος στο γήπεδο της Λευκοσίας. Κόσμος ο οποίος με τον παλμό του, με το πάθος του, θα σπρώξει τους ποδοσφαιριστές, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αθλιοπρέπειας και του εφαγωνίζεσθε. Αγωνιστικά νέα τελευταία υπάρχουν ή όχι? Στα αγωνιστικά, Γκαρσία και Ιακοβέγκο, όπως ξέρεις, είναι μόνιμα απόντες και δεν υπολογίζονται αυτή την περίοδο. Ο Χόρκεσον, ο οποίος αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στον προηγούμενο μας αγώνα, θα είναι εκτός, έχει συμπληρώσει δύο. Ο Φίτος ο Κυριάκου και ο Ανδρέας Αβραμ φαίνεται να μην μπορούν να προλάβουν το παιχνίδι, άρα πιθανότατα θα βρίσκονται εκτός αποστολής για αύριο. Μάλιστα, και ενώνεις αντιλαμβάνομαι. Ναι. Ναι, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι ετοιμοπόλεμοι και στη διάθεση του κύριου Άντρε Πάους να τους χρησιμοποιήσει όπως ο ίδιος θεωρεί κατάλληλα. Μάλιστα. Και άρα λέω, ενώνεις τη φωνή σου μαζί, αντιλαμβάνομαι, με τον Χαράλα με τον Μπρούτζον, να σχολιάζουμε την Πέμπτη περισσότερο ή εξ ολοκλήρου των αγωνιστικών, τους μοιραίους, τους ήρωες, τους χαζογκόλιδες και τους σωτήρες, ας πούμε. Σίγουρα, όλοι νομίζω θέλουμε να διεξαχθεί ένας ωραίος αγώνας. Άλλωστε και προχθές και στους δύο τελευταίους αγώνες που βρέθηκαν οι δύο ομάδες, το κλίμα ανάμεσα μας ήταν άριστο. Ούτε μέσα στο γήπεδο, ούτε έξω από το γήπεδο, ούτε στις εξέδρες υπήρξε το παραμικρό. Ευχηθούμε να δούμε ένα ωραίο αγώνα, να δούμε τέρματα για να τα απολαύσει ο κόσμος και ας τελειώσει ισόπαλο να μην έχει κανένα παραπονό. Α, με τέρματα όμως να τελειώσει ισόπαλο. Ωραίο. Εφορμαρίστηκε σε κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Μαρίνο. Καλό βράδυ.